Πρώτη συνταγή για σήμερα είναι μια ζεστή σαλάτα με γλυκοπατάτα και μανιτάρια. Θα ετοιμάσουμε μια υπέροχη βινεγκρέτα, θα ψήσουμε τα λαχανικά στο φούρνο και θα γίνει πεντανόστιμη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη σαλάτα με γλυκοπατάτες και μανιτάρια θα χρειαστούμε για τη βινεγκρέτ 100 γραμμάρια βαλσάμικο ξύδι με ρόδι παν, 200 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, αλάτι και πιπέρι. Για τη σαλάτα 1,5 κιλό γλυκοπατάτες, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 2 κλονάρια δενδρολίβανο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 400 γραμμάρια μανιτάρια πλευρότους, 250 γραμμάρια πράσινη σαλάτα ανάμεικτη, 150 γραμμάρια κατσικίσιο τυρί, μισό ρόδι, 1 κουταλάκι του γλυκού ηλιόσπορους και 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια υπέροχη ζεστή σαλάτα με λαχανικά. Αν και σαλάτα θα είναι τόσο ολοκληρωμένη που πραγματικά μπορείτε να τη βγάλετε και σαν κυρίως γεύμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τη βινεγκρέτ μας. Για τη βινεγκρέτ τα πράγματα είναι πολύ απλά. 1 ξύδι, 2 λάδι. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βαλσάμικο ξύδι με ρόδι Παν Ζαφυρόπουλος. Παράγεται από συμπυκνωμένο μουστο σταφυλιών και χυμό ροδιού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Όπως σας είπα, η αναλογία είναι 1-2, 1 ξύδι, 2 λάδι. Οπότε θα βάλουμε 100 γραμμάρια βαλσάμικο ξύδι με ρόδι Παν. Εδώ. 100 γραμμάρια. Πόσο λάδι? 200. Μπράβο, 1-2, 1-2. 200 με λαδάκι, αλάτι πιπέρι, δεν το λυπόμαστε, το αλάτι πιπέρο, κάνουμε μία βινεγκρέτ, οπότε θέλουμε να έχει το κατάλληλο seasoning, πιπέρι, αλάτι. Και στη συγκεκριμένη συνταγή θα βάλω και λίγο πάπρικα. Ανακατεύουμε. Και μόλις ανακατευτούν καλά τα υλικά, προσθέτουμε και μία κουταλιά της σούπας μέλι. Εδώ. Όπα, φτάνει. Θα βάλετε πολύ. Ίσα-ίσα να βοηθήσει να δέσουν λίγο τα υλικά μας. Πραγματικά η σύσταση είναι μοναδική και όπου βάλετε αυτή τη βινεγκρέτα, το φαγητό θα γίνει νόστιμο. Παναγία μου. Αυτή η βινεγκρέτ είναι η βάση μας για να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Λαχανικό νούμερο ένα που θα ετοιμάσουμε είναι η γλυκοπατάτα μας. Αλλά πριν ετοιμάσω τη γλυκοπατάτα, θα βάλω ένα ταψί στο φούρνο να καίει. Γιατί θα σας δείξω στη συνέχεια. Λοιπόν, βάζω το ένα ταψί μέσα στο φούρνο να καίει στους 200 βαθμούς και παίρνω άλλο ένα ταψί μπροστά μου. Αυτό. Έχω τις γλυκοπατάτες μου εδώ και θα τις ξεφλουδίσω. Γενικά η γλυκοπατάτα θεωρείται superfood, δίνει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό μας. 100 γραμμάρια γλυκοπατάτας μας δίνει όλη τη βιταμίνη α που χρειαζόμαστε για την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γενικά σαν τρόφιμο είναι superfood, τα έχει όλα. Τώρα, παίρνω τις γλυκοπατάτες και θα τις κόψω σε μεγάλα κομμάτια εδώ, στη μέση. Μεταξύ γλυκοπατάτα πια μπορείτε να βρείτε παντού. Δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ που να μην έχει γλυκοπατάτα, δεν υπάρχει μανάβης που να μην έχει γλυκοπατάτα. Η γλυκοπατάτα μας αρέσει και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Τώρα, βάζω τη γλυκοπατάτα μέσα σε ένα ταψί, εδώ. Άμα πλύνετε καλά τη φλούδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γλυκοπατάτες και με τη φλούδα. Μια χαρά, νόστιμη. Και η γλυκοπατάτα πάει μέσα στο ταψάκι. Τι άλλο θα βάλουμε στο ταψάκι? Θα βάλουμε ένα κρεμμύδι. Κόψτε στα 4 το κρεμμύδι. Χωρίστε τις φλούδες εδώ πέρα, βάλτε μέσα μαζί με τις γλυκοπατάτες για να πάρουν υπέροχη γεύση οι γλυκοπατάτες και επίσης να καραμελώσει το κρεμμύδι μας. Θα δώσει πολύ ωραία αίσθηση στη σαλάτα. Ανοίξτε τα φιλαράκια εδώ, ρίξτε τα μέσα και προσθέστε και 2 σκελίδες σκόρδο σε λεπτές φετούλες. Εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα γιατί? Για ανακάτεμα. Με τι όμως? Με την υπέροχη βινεγκρέτ που έχουμε ετοιμάσει. Θα είναι η βινεγκρέτ για τη σαλάτα μας και όχι μόνο, θα είναι η βινεγκρέτ που θα μαρινάρει τα λαχανικά μας. Οπότε, πάρτε και ρίξτε 3, 4, 5 κουταλιές της σούπας από την βινεγκρέτ. Ανακατέψτε
Εδώ. Τέλεια. Και όπως βλέπετε, έχω βάλει μεγάλο ταψάκι. Θέλω να ακουμπάει η επιφάνεια της γλυκοπατάτας πάνω στο ταψί, γιατί σε εκείνα τα σημεία που ακουμπάει θα γίνει τραγανή και θα γίνει πάρα πολύ νόστιμη. Θα προσθέσω λίγα μυρωδικά, λίγο θυμαράκι, λίγο δεντρολίβανο, λίγο ρίγανη. Βάλτε ό,τι μυρωδικά σας αρέσουν. Εδώ. Πάνε και αυτά μέσα. Τέλεια. Ένα τελευταίο ανακάτεμα. Και έτσι όπως είναι, η γλυκοπατάτα μας πάει στο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου, έτσι όπως την έχω κόψει, θέλει κανένα 30 λεπτά. Άμα την κόψετε μεγαλύτερα κομμάτια θέλει 40 και άμα την κόψετε μικρότερα κομμάτια θέλει 25. Οπότε 25 με 40 λεπτά θα βάλουμε στο φούρνο και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τα μανιτάρια μας. Έχω μανιτάρια πλευρό τους, όπου και εδώ θα ρίξω λίγο από τη βινεγκρέτ μου. 3 κουταλιές της σούπας, 1, 2, 3. Θα βάλω 4. Και ο καλύτερος τρόπος για να μαγειρέψετε μανιτάρια πλευρό τους είναι ο τρόπος που θα σας δείξω τώρα. Θα μαρινάρουμε με την βινεγκρέτ μας, που η βινεγκρέτ έχει μέσα μέλι και έχει και το βαλσάμικο, που και αυτό έχει φυσικά ζάχαρα. Οπότε χρειαζόμαστε ζαχαρίτσα για να γίνουν σωστά τα μανιτάρια. Γιατί όμως χρειαζόμαστε ζάχαρη? Γιατί άμα θυμάστε, είχα βάλει μέσα στο φούρνο τι? Ένα ταψί να ζεσταίνεται. Βγάζουμε γρήγορα το ταψί από το φούρνο, εδώ. Και έτσι όπως είναι καυτό το ταψί, ρίχνουμε μέσα τα μανιτάρια και περιμένουμε να ακούσουμε το τσ. Ακούτε? Τέλεια. Αυτό σημαίνει ότι τα μανιτάρια θα γίνουν τραγανά. Ξανά πίσω στο φούρνο στους 200. Και τα μανιτάρια μας θέλουν περίπου 15 με 20 λεπτά. Θα γίνουν σαν chips στην άκρη, θα γίνουν τόσο πολύ τραγανά και ζουμερά την ίδια στιγμή. Είναι φανταστικός ο τρόπος, πιστέψτε με. Οπότε, σε 15-20 λεπτά τα μανιτάρια είναι έτοιμα. Σε μισή ωρίτσα με 40 λεπτά οι γλυκοπατάτες θα είναι και αυτές έτοιμες. Μόλις τα βγάλω από το φούρνο, θα συνεχίσω με τη σαλάτα μου. Η γλυκοπατάτα είναι ένα από τα παλαιότερα λαχανικά που είναι γνωστά στην ανθρωπότητα. Στην Κεντρική Αμερική υπήρχε πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω, όμως στην Ευρώπη την έφερε μετά το πρώτο του ταξίδι στην Αμερική το 1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος. Λοιπόν, τα λαχανικά μου είναι έτοιμα, η γλυκοπατάτα έχει ψηθεί, τα μανιτάρια έχουν ψηθεί και θέλω να σας δείξω πόσο υπέροχα έχουν γίνει. Η γλυκοπατάτα πραγματικά λιώνει και όπως σας είπα, στο σημείο που ακουμπάει κάτω στο ταψί, πάντα μα πάντα καραμελώνει και γίνεται τραγανή. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει γλυκοπατάτα. Δηλαδή την τρως και σκέτη και είναι πεντανόστιμη. Εν τω μεταξύ, η βινεγκρέτα έχει βοηθήσει τόσο πολύ που δεν χρειάζεται να ρίξεις τίποτα παραπάνω από πάνω. Τέλεια. Συγγνώμη, ένα μικρό break. Να φάω την πατάτα μου. Όχι, εντάξει. Και αυτό που θέλω να σας δείξω επίσης είναι τι κάναμε στα μανιτάρια. Τα μανιτάρια όλοι αναρωτιέστε πώς θα τα κάνετε ωραία στο φούρνο ή στο τηγάνι ή στη σχάρα ή στο γκριλ. Ο καλύτερος τρόπος, γιατί, ακούστε. Είναι τραγανά. Οι άκρες είναι τραγανές. Και μέσα είναι ζουμερά. Έχει γίνει κάτι απιθανό. Ο καλύτερος τρόπος για να μαγειρέψετε μανιτάρια είναι αυτός. Τώρα, βάζω μανιτάρια μαζί με γλυκοπατάτα στο ταψί μου και ήρθε η ώρα να φτιάξω τη σαλάτα μου. Για τη σαλάτα, θέλω λίγο σαλάτα και λίγο κατσικίσιο. Και όλα είναι τέλεια. Λοιπόν, επειδή τη σαλάτα μας δεν ξέρουμε τι ώρα θα τη σερβίρουμε, μπορούμε να τη βγάλουμε στο τραπέζι για να μην χαλάει, δεν θα ρίξω το dressing μέσα στα πράσινα φύλλα. Ουσιαστικά αυτό που θα κάνω είναι να πάρω και να ρίξω λίγο από το dressing στον πάτο από τον μπολ που θα σερβίρω. Περίπου για κάθε 100 γραμμάρια σαλάτας να υπολογίζετε 1 με 1,5 κουταλιά της σούπας dressing. Δεν χρειάζεται να ρίξετε πολύ. Το dressing πρέπει ίσα-ίσα να αγκαλιάσει τη σαλάτα, να μην τη σκεπάσει. Οπότε ρίξτε από πάνω τη σαλάτα σας, εδώ. Και τελευταία στιγμή, όταν είναι να σερβίρετε, κατευθείαν ανακατεύετε τα πάντα και το dressing πάει τελευταία στιγμή πάνω στα λαχανικά, γιατί θα τα χαλάσει αν πάει πιο νωρίς. Τώρα, θα πάρω και θα ρίξω λίγα από τα λαχανικά μου, οπότε θέλουμε λίγο απ' όλα. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχα που είναι. Το βλέπετε. Αυτομάτως έχεις κάνει μία σαλάτα πλήρες γεύμα και το μόνο που μας λείπει είναι ελάχιστη πρωτεΐνη. Θα τη βάλουμε με το κατσικίσιο τυρί μας. Εδώ. Βάλτε σε διάφορα σημεία. Θέλουμε όποιος παίρνει σαλάτα να παίρνει και ένα κομματάκι κατσικίσιο τυρί. Για να έχει και όλη την πρωτεΐνη που χρειάζεται. Θα ρίξω λίγο ρόδι από πάνω.
και λίγο ηλιόσπορο. Αυτά. Τώρα, λίγο δυόσμο. Κοιτάξτε εδώ χρώματα. Μία σαλάτα υπέροχη, πανεύκολη, θρεπτικότατη και μοναδική. Κάτι τέτοιο δεν έχετε ξανασερβίρει. Έχουμε έτοιμα τα λαχανικά μας, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Απλά βάζουμε λίγο σαλάτα, λίγο dressing από πάνω, πάνω στο κατσικίσιο. Η πιο νόστιμη θρεπτική σαλάτα ever. Για τη σαλάτα με γλυκοπατάτες και μανιτάρια, για τη βινεγκρέτ, σε ένα μπολ βάζουμε το βαλσάμικο ξύδι μαζί με ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και μέλι. Για τη σαλάτα, ξεφλουδίζουμε τις γλυκοπατάτες, κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια και τις βάζουμε σε ταψί. Κόβουμε ένα κρεμμύδι σε 4 κομμάτια και χωρίζουμε τις φλούδες του. Τα βάζουμε στο ταψί μαζί με τα σκόρδα ψιλοκομμένα, προσθέτουμε βινεγκρέτ, τιμάρι, δενδρολίβανο, ρίγανη και ψήνουμε για 30 με 40 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς. Βάζουμε τα μανιτάρια σε μπολ, προσθέτουμε βινεγκρέτ και ανακατεύουμε καλά. Τα βάζουμε σε καυτό ταψί από το φούρνο και ψήνουμε για 15 με 20 λεπτά. Για τη σύνθεση, βάζουμε σε ένα μπολ βινεγκρέτ, προσθέτουμε την πράσινη σαλάτα, τις γλυκοπατάτες, τα μανιτάρια, το κρεμμύδι, το κατσικίσιο τυρί σε κομμάτια, τους σπόρους από το ρόδι, τους ηλιόσπορους και το δυόσμο. Περιχύνουμε με βινεγκρέτ και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα που θα δοκιμάσουμε την υπέροχη σαλάτα μας. Ανακατέψτε τα πάντα, θέλουμε να πάει βινεγκρέτ στα λαχανικά μας, να πάει το κατσικίσιο παντού. Και κοιτάξτε εδώ. Όντως, είναι μία μικρή ευτυχία αυτή η σαλάτα, γιατί μπορείς να πάρεις λίγο απ' όλα. Σαλάτα, κατσικίσιο, υπέροχη βινεγκρέτ ρόδι, μανιτάρια, γλυκοπατάτα, τα έχει όλα. Άντε, γεια. Είναι εκεί πέρα πραγματικά που δείχνεις σε εισαγωγικά και το πόσο μάγκας είσαι στην κουζίνα σου, γιατί όταν βγάζεις πάντα τα ίδια και τα ίδια πράγματα, όταν βγάλεις μια τέτοια σαλάτα, γίνεσαι κατευθείαν διαφορετικός. Είναι μια σαλάτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.